Αυτή τη στιγμή βέβαια θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι θλιβερό το οποίο το είδαμε έτσι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, στο διαδίκτυο, που ένας άνθρωπος που άλλη είναι η δουλειά του, επιστήμον ιατρός είναι, λοιμοξιολόγος και έχει τιμηθεί από την ελληνική κυβέρνηση να είναι στο επιτελείο των λοιμοξιολόγων. Δεν θα αναφέρω το όνομά του εδώ στον Ιερό Χώρο, ο οποίος ασέβησε φοβερά και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άλλη είναι η δουλειά του. Δεν είναι να ασχολείται με τα θεολογικά και με τα πνευματικά θέματα, τα εκκλησιαστικά θέματα. Αλλά εκείνος, όπως από τον πρώτο καιρό της επιδημίας απεφάνθη ότι η Θεία Κοινωνία είναι επικίνδυνη για την, για την υγεία των ανθρώπων, μεγάλη βλασφημία, μεγάλη ύβριση αυτή, όπως τότε απεφάνθη και μάλιστα είπε ότι να σταματήσει η Θεία Κοινωνία, δηλαδή να σταματήσει η Θεία Λειτουργία μέχρι να ξεπεράσουμε αυτή την επιδημία του ιού. Μεγάλη βλασφημία. Με τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος αυτός προχθές παραμονές της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής εξύβρισε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου με το να προσβάλλει την τιμή και την αγία της προσωπικότητα με ένα σενάριο ανύπαρκτο και φανταστικό με το οποίο δεν επιτρέπεται εδώ μέσα να το αναφέρουμε. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έτσι προσέβαλε αυτό το δόγμα της αϊπαρθενίας της Παναγίας μας και της Θεοτοκίας. Είναι πολύ λυπηρό όταν άνθρωποι που λέγονται επιστήμονες ξεφεύγουν από το αντικείμενό τους και εισέρχονται σε άλλα χωράφια, όπως είπαμε προηγουμένως, και αποφαίνονται για τέτοια θέματα. Όταν κάποιος είναι σωστός άνθρωπος, σέβεται τον εαυτό του, την επιστήμη του, η επιστήμη, η σοβαρή επιστήμη δεν έρχεται ποτέ σε σύγκρουση με την Εκκλησία και τη θεολογία, γιατί γνωρίζει τα όρια της και δεν ξεπερνά τα όρια της. Όμως όταν κάποιος άνθρωπος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν σέβεται το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, την προσωπικότητά της και την τιμή της, και με γελιογραφίες και με σκίτσα θέλει να προσβάλλει αυτή την Παναγία Μητέρα όλου του κόσμου, που εκατομμύρια χριστιανών την τιμούν, την εγκομιάζουν και την μεγαλύνουν. Δεν σκέφτηκε ο απερίσκεπτος αυτός άνθρωπος, δεν σκέφτηκε ότι προσβάλλει το αίσθημα εκατομμυρίων χριστιανών και δισεκατομμυρίων. Αν έχουμε μέσα μας ευγένεια και καλοσύνη και έχουμε αρχές ηθικές και πνευματικές, σεβόμεθα και τον άλλον, σεβόμεθα τους ανθρώπους που λατρεύουν το Θεό τους και δεν προσβάλλουμε. Βέβαια, απάντησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης και πολλοί αδελφοί αρχιερείς, αλλά και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, διότι δεν μπορούν μερικοί ανεγκέφαλοι πνευματικά, πνευματικά εννοώ ανεγκέφαλοι, να προσβάλλουν τα ιερά και τα όσια. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα που είναι η σύναξη, γιορτάσαμε τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα ήθελα έτσι να αποκαταστήσουμε με αυτά τα λόγια που είπαμε. Η Παναγία μας βέβαια δεν παθαίνει τίποτα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι φέρονται έτσι οδηγούνται έτσι στο σκοτάδι και παίρνουν μια τέτοια θέση εχθρική απέναντι στην πίστη μας και την Εκκλησία μας, που αυτό είναι ό,τι χειρότερο για αυτούς. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, και τον άνθρωπο αυτόν και
όσοι άλλοι μάχονται εν αγνία τους ή με την εμπάθειά τους μάχονται τον Χριστό, τον Τριαδικό μας Θεό, την πίστη μας, την Εκκλησία μας, να φωτιστούν και να καταλάβουν ότι η Εκκλησία μας είναι η Μεγάλη Μητέρα μας, είναι το Πνευματικό Ιατρείο, είναι το Ιερό Πανδοχείο, είναι το Καταφύγιο των Αμαρτωλών, είναι το Ψυχικό Ιατρείο. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε πάντοτε αυτοί όλοι οι άνθρωποι να σκέπτονται ότι η Εκκλησία δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο, αλλά είναι θείο και ιερό καθίδρυμα. Έτσι λοιπόν με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να κλείσουμε την απόψινή μας σύναξη και να ευχηθούμε τον φωτισμό και τη χάρη σε όλους τους ανθρώπους, ούτως ώστε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και να δούμε το φως το αληθινό που είναι ο Χριστός μας, που φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Άγιο 12 ημέρο και ευλογημένη χρονιά να έλθει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδευ πλάτη μας, καλησπέρα.